Καλημέρα σας από το Στρασβούργο. Βρισκόμαστε εδώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Live Media για να παρακολουθήσουμε αλλά και να συζητήσουμε σε ένα κύκλο συνεντεύξεων με τους ευρωβουλευτές μας εδώ διάφορα θέματα τα οποία πραγματικά ανεβάζουν το θερμόμετρο τόσο στον πολιτικό κόσμο της χώρας μας όσο και στην κοινωνία. Και φυσικά ξεκινώντας με το θέμα το οποίο έχει και τις πιο ραγδαίες εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες, φυσικά της ονοματολογίας του Σκοπιανού. Και έχω μαζί μου την κυρία Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κυρία Βόζενμπεργκ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά, μετά από τόσες εβδομάδες αναμονής, επιτέλους έγινε αυτό το τηλεφώνημα το πολύ αναμενόμενο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η λύση είναι δίπλα. Ουσιαστικά έχουν καταλήξει και σε όνομα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εμείς και η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά, η κυρία Σιράκη, έχουμε πει ότι για πρώτη φορά γίνεται μια διαπραγμάτευση για την οποία δεν έχει ενημερωθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει ενημερωθεί το κοινοβούλιο, δεν έχουν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί, ούτε ο ελληνικός λαός. Γίνεται κάπως εγκρυπτό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι μια απροκάλυπτη μυστική διπλωματία, όμως σίγουρα υπάρχει διαχείριση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του μεμονωμένα. Το λέω γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση δεν συμφωνούν. Σε ένα μείζονος σημασίας εθνικό θέμα, για το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση. Τώρα, για να τοποθετηθούμε υπεύθυνα, θα έπρεπε να ξέρουμε τη συμφωνία. Δεν την ξέρουμε. Αυτό όμως το οποίο διαρρέει η κυβέρνηση στη δημοσιότητα και μάλιστα από χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοντζιά, είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία στην οποία δεν φαίνεται να έχουν εξαλειφθεί όσα εμείς έχουμε θέσει ως προϋποθέσεις, δηλαδή τα λυτρωτικά ζητήματα, αλλαγή του συντάγματος, ούτως ή άλλως επίκειται, αλλά μίλησε ο κύριος Κοντζιάς για μία μακεδονική γλώσσα, για την οποία υποτίθεται ότι δεν θα είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική. Δεν μας καλύπτει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πρέπει να σας πω ότι άκουσα τους ανεξάρτητους Έλληνες διαστόματος του Δημήτρη Καμένου σήμερα το πρωί να χαρακτηρίζει τη συμφωνία εθνική ήττα. Και διερωτώμε, υπάρχει εμπεγμός στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό? Δηλαδή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες που στηρίζουν και ουσιαστικά αποτελούν την εγγύηση της δεδηλωμένης στη Βουλή για αυτή την κυβέρνηση, στηρίζουν μια κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για μια εθνική ήττα? Εμείς σε κάθε περίπτωση, αν δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει και που πραγματικά υπηρετούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, δεν πρόκειται να στηρίξουμε μια τέτοια συμφωνία. Διερωτώμαι πώς μπορεί να περάσει μια τέτοια συμφωνία που είναι πλέον αναντίστοιχη και προς την πλειονότητα του ελληνικού λαού, με τη δυνατή φωνή του οποίου έχουμε δει να συμμετέχουν εκατομμύρια πια, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύριο πολιτών στα συλλαλητήρια. Ο κύριος Κοντζιάς, ωστόσο, ήταν αρκετά επικριτικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ας μας πούνε επιτέλους με ποια ονόματα διαπραγματεύονταν παλαιότερα και ότι φάνηκε κατά κάποιο τρόπο να κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία ότι δεν γνωρίζει από διπλωματία. Όχι μόνο αυτό, ήταν προσβλητικός, εγώ θα σας πω, δεν ήταν απλώς καταγγελτικός και μίλησε για δήθεν συμφωνίες της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων του παρελθόντος σε ονομασίες, χωρίς όμως να προσκομίζει έγγραφα, και πρέπει να ξέρουμε και να το λέμε στον ελληνικό λαό ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί ούτε με υπονοιγμούς να ασκείται, ούτε με υπονοούμενα, ούτε με προτάσεις που ενδεχομένως να είχαν κατατεθεί στα πλαίσια ενός διαλόγου, όπου εκεί επιτρέπονται οι διπλωματικοί ελιγμοί. Οι προτάσεις πρέπει να έχουν υπογραφή, να είναι συμφωνίες και να είναι έγγραφα όταν μιλούμε, να κατηγορούμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος όπως έχει ασκηθεί τα περασμένα χρόνια. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, θα έλεγε ο λαός μας, για μια συμφωνία η οποία αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα Σκόπια, τις επιδιώξεις τους για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στους Ατλαντικούς θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την Ελλάδα, διότι οι οικονομικές μας σχέσεις ούτε κατ' ελάχιστον έχουν διαταραχθεί, οι επενδύσεις της Ελλάδας προς τα Σκόπια είναι δεδομένες, ενώ αντίστοιχα δεν βλέπουμε αντίθετη συμπεριφορά από εκείνους προς εμάς. Διερωτώμαι λοιπόν γιατί θα έπρεπε με τέτοια σπουδή, ανεξάρτητα από όποιες πιέσεις και αν ασκούνται, μια κυβέρνηση να φέρεται με τόσο επιπόλαιο τρόπο σε ένα μείζονο σημασίας για τα συμφέροντα της χώρας μας εθνικό θέμα. Εσείς, αν είστε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και υπάρξει μια συμφωνία στην οποία δεν συμφωνείτε, τι θα κάνετε? Θα διαπραγματευτείτε ξανά από την αρχή? Θα σας πω, καταρχάς πρέπει να δούμε πώς μπορεί να περάσει από το Κοινοβούλιο μια τέτοια συμφωνία. Και μην ξεχνάτε, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι αν υπάρξει υπογραφή
σε πρώτο επίπεδο, σαν προσύμφωνο μπορούμε να το πούμε στη γλώσσα μου τη νομική, η οδός για το ΝΑΤΟ σε πρώτο επίπεδο ανοίγει και δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε βέτο την επόμενη στιγμή, ούτε να αναιρεθεί αυτό, δηλαδή δρομολογείται. Οπότε αν πετάξουν κατά το κοινό λεγόμενο το μπαλάκι, να το πούμε έτσι, στην επόμενη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί ότι αν οι προϋποθέσεις που έχει θέσει δεν πληρώνονται στο ακέραιο, δεν πρόκειται να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία σε επίπεδο, εννοώ, κοινοβουλευτικής κύρωσης. Η Ευρώπη τι στάση κρατάει, κυρία Βόζομπερ, σε αυτό το θέμα? Η Ευρώπη, εδώ στο Κοινοβούλιο που βρισκόμαστε, έχετε δει ότι δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το θέμα. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες πιέσεις για εκείνους τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να εδράζονται. Το τυράκι της Ευρωπαϊκής Ένταξης. Ναι, και το θέλουν την ένταξη. Να σας πω κάτι. Και η Ελλάδα θέλει τη διεύρυνση στο βαθμό που θα εξελιχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό όμως είναι μια πολιτική η οποία θα πρωτίστω και κυρίως πρέπει να διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να στρεφόμαστε κατά της χώρας μας για να εξυπηρετήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που στέργει άμεσα στην ένταξη των Σκοπίων για τους δικούς της λόγους. Θα ήθελα τέλος ένα σχόλιο σας πριν να κλείσουμε και για τα συλλαλητήρια. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κοινωνική αναταραχή? Γιατί ο κόσμος φαίνεται τουλάχιστον ότι αντιδράει αρκετά. Βέβαια υπάρχει και το άλλο κομμάτι της κοινωνίας που συμφωνεί ενδεχομένως με τις κινήσεις. Έχει γίνει κάποια έρευνα, να διαρωτηθώ εγώ μαζί σας, που να ξέρουμε αν συμφωνεί. Έχει γίνει ένα δημοψήφισμα όπως θα γίνει στη γείτονα χώρα και μάλιστα θα προηγηθεί της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον έλεγχο στην γείτονα χώρα. Δηλαδή ο ΖΑΕΦ θα κάνει πρώτα δημοψήφισμα και μετά στο κοινοβούλιο θα το φέρει με τις ισορροπίες που θα πρέπει να ακολουθήσει. Εγώ θα σας πω ότι εμάς τα συναλλητήρια τα λαμβάνουμε υπόψη, δίνουμε μεγάλη προσοχή στον ελληνικό λαό έτσι όπως εκφράζεται και σε κάθε περίπτωση αποκρούμε με τα βδελιγμίας την έκφραση της κυβέρνησης και μάλιστα διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι πρόκειται για ένα ετερόκλητο πλήθος ακροδεξιών χαρακτηριστικών. Η φωνή του λαού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Σκοπίων. Και τέλος με τα ελληνοτουρκικά, διαφαίνεται κάποια αποκλιμάκωση της έντασης για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς οι οποίοι κρατούνται? Αυτή τη στιγμή, κυρία Σιράκη, θα σας πω το αντίθετο. Βλέπουμε μια ένταση, ελπίζουμε σε μια αποκλιμάκωση, αλλά δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας και η κλιμάκωση των επιθέσεων που ακόμη μέχρι και χτες είχαμε 50 παραβιάσεις εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέσω της διπλωματικής οδού. Είμαστε μια ειρηνευτική δύναμη, αλλά δεν ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν έχει δει τον εαυτό του δεσπόζουσα περιφερειακή δύναμη που μπορεί να αγνοεί και τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις Ένωσης και τις ετήσιες εκθέσεις που είναι πάρα πολύ σκληρές εναντίον της Τουρκίας για την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την μη τήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βόζομπερ. Και εγώ σας ευχαριστώ.